Και μετά από αυτόν τον μικρό χαιρετισμό του Δημάρχου μας, λοιπόν, καλείτε. Δεν ήταν μικρό, σύντομο. Το λόγο έχει ο πρόεδρός μας. Γιατί είναι αλήθεια αυτό που είπε. Πριν από πολλά χρόνια, την εποχή ακόμα εκείνη που οι διαφορές των πολιτικών κομμάτων ήταν πολύ έντονες, υπήρχαν τα πράσινα και τα μπλε καφενεία, υπήρχε αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων και σύγκρουση, κάποιοι άνθρωποι εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό βρήκαμε κοινές συνισταμένες. Κοινές συνισταμένες στα εθνικά θέματα. Ήταν η πρώτη ομάδα βουλευτών που 72 χρόνια μετά που ο Παπουτσιδάκης κατέβαζε τη σημαία από την Ύμβρο, πατήσαμε το πόδι μας σε αυτό το ελληνικό νησί όπου είχαν απομείνει 352 Έλληνες. 6 παιδιά. Και όπου η Τουρκία εφάρμοσε το περίφημο ερυθμέ προγραμμή με ανοιχτές ποινικές φυλακές, με διώξεις και με καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ήμασταν στη Σερβία, βρεθήκαμε δίπλα από τον αγώνα του κουρδικού λαού και βρήκαμε κοινές συνισταμένες σε αυτά που ενώνουν τους Έλληνες και όχι σε αυτά που χωρίζουν τους Έλληνες. Και ανεξάρτητοι Έλληνες, γεννηθήκαμε μέσα από αυτή την ανάγκη. Μέσα από την ανάγκη να ενωθούμε οι Έλληνες απέναντι σε μια ξένη κατοχή. Στην ξένη κατοχή της Τρόικας, την οποία σήμερα ζούμε και της οποίας τα αποτελέσματα αντιλαμβάνεται το σύνολο του ελληνικού λαού, ανεξαρτήτως πολιτικής θέσεως μέχρι χθες. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε πολίτες που προερχόμαστε από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους του χθες, αλλά που ανήκουμε στον ίδιο πολιτικό χώρο του σήμερα, στο μεγάλο δημοκρατικό και πατριωτικό τόξο. Σε αυτό το μεγάλο δημοκρατικό και πατριωτικό τόξο που αποτελεί την ελπίδα για να διώξουμε από την πατρίδα μας τους επιτρόπους, τους τοκογλύφους, τους δανειστές και την Τρόικα. Μαζί μας είναι εκείνοι που πίστευαν στον Κωνσταντίνο Καραμαλή όταν μίλησε για την Ευρώπη των Εθνών Κρατών, για την ισότιμη Ευρώπη, όπου είχε ακριβώς τον ίδιο λόγο και το ίδιο βέτο και την ίδια ψήφο ο Βαλερίς Ζισκάρ Εστέν και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στους πολίτες του μεγάλου δημοκρατικού και πατριωτικού κέντρου που συνέθλιψαν οι μιλόπετρες της μεταπολίτευσης. Στους πολίτες του πατριωτικού Πασόκ που πίστευαν στο «Η Ελλάδα ανοίξει στους Έλληνες» και δεν συμφώνησαν όταν η κυβέρνηση Σιμίτη μέσω του Πάγκαλου είπε «Αφήστε στα ίμια ο αέρας να πάρει τη σημαία εφαρμόζοντας πολιτικές γκρίζων ζωνών». Που δεν συμφώνησε στην παράδοση του ηγέτη του κουρδικού λαού. Στους πολίτες που προέρχονται την πατριωτική αριστερά, από εκείνη που ενώθηκε στο Γοργοπόταμο μαζί με τον Ζέρβα και τον Ελλάς και τον Εδές και τίναξαν τη γέφυρα προκειμένου να κάνουν ένα κέριο χτύπημα στους ξένους κατακτητές. Στους Έλληνες και τις Ελληνίδες που ζητάμε να ενώσουμε προκειμένου να αποφύγουμε το τρίτο στάδιο της Τρόικας και της ξένης κατοχής που είναι ο εμφύλιος παραγμός. Σε μια εποχή που βλέπουμε να αναπτύσσονται φαινόμενα επικίνδυνα για την πατρίδα μας. Στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρχουν νεοναζιστές. Δεν είναι δυνατόν αυτός ο τόπος που κατέσφαξαν οι ξένοι κατακτητές Ναζί το 1940 να έχουμε πολιτικά κόμματα με λαϊκή αποδοχή που χαιρετούν ναζιστικά. Σε αυτήν την εποχή που βλέπουμε κάποιοι άλλοι να συμμαχούν, όχι για το καλό της πατρίδος, αλλά προκειμένου να υπηρετήσουν τα συμφέροντα των ξένων τραπεζιτών που οδήγησαν τον ελληνικό λαό στην εξαθλίωση, που οδήγησαν τον ελληνικό λαό στο να χάσει το πιο πολύτιμο απ' όλα, την ελπίδα. Βλέπουμε ότι μέσα στα 3 χρόνια αυτά που εφαρμόστηκε στην πατρίδα μας το μνημόνιο,
η ξένη Τρόικα, που δεν προβλέπεται από καμιά συμφωνία της Ελλάδος με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που επέβαλε μία πολιτική της ύφεσης και οδήγησε όχι μόνο σε οικονομική κρίση την ελληνική οικογένεια, αλλά σε ανθρωπιστική κρίση, που μετέτρεψε αυτόν τον τόπο σε ένα τόπο με 1.800.000 ανέργους, το 60-65% των νέων σε ανεργία, το 70% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο λουκέτο, σε 4.000 αριθμό αυτοκτονιών σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, σε βαριά φορολογία που οδηγεί στην απώλεια της ιδιωτικής περιουσίας και στη δημόσια περιουσία να ξεπουλιέται για ένα κομμάτι ψωμί. Και το βασικότερο απ' όλα, για αυτό που σήμερα είμαστε εδώ, στην ερημοποίηση της νησιωτικής Ελλάδος. Αυτά δεν είναι αποτελέσματα της κρίσης και της εισβολής. Είναι ο στόχος της κρίσης και της εισβολής. Μας βάλαν στο μνημόνιο, μας φέραν την Τρόικα για να επιτύχουν ακριβώς αυτό το στόχο. Το λένε οι οικονομολόγοι τους, εσωτερική υποτίμηση. Και κρίνουνε ότι ακόμα είμαστε μέσα στο 50% αυτής της εσωτερικής υποτίμησης. Άλλο μισό δρόμο έχουμε να διανύσουμε, και αυτά δεν είναι αυτά που εμείς προβλέπουμε, είναι αυτά που έχουν υπογράψει. Είναι αυτά που έβαλε την υπογραφή του και ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος από κοινού και συνεχίζουν να εφαρμόζονται. Η λάθος πολιτική, το φάρμακο που σκοτώνει τον ασθενή. Αυτή είναι λοιπόν η αλήθεια. Σήμερα στο προσυνέδριο για την νησιωτικότητα και για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θέλω να σας πω ότι αισθάνομαι σαν να είμαι στο σπίτι μου. Έχουμε περάσει οι ανεξάρτητοι Έλληνες με προσυνέδρια σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Και από την Κέρκυρα, από τους Οθωνούς, θα φτάσουμε μέχρι το Καστελόριζο. Όμως η καρδιά του Αιγαίου, εδώ χτυπά. Χτυπά στην καρδιά της Λέσβου, στο Υπουργείο Αιγαίου, στη Γενική Γραμματέου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, που είχα την ιδιαίτερη τιμή να υπηρετήσω, να σας γνωρίσω όλους και να με γνωρίσετε, και με πολύ χαρά σήμερα βρίσκομαι ανάμεσα σε φίλους. Σε ανθρώπους που συνεργαστήκαμε από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως και ευχαριστώ πολύ για την παρουσία τους για τα τοπικά μέσα της Λέσβου. Σε δημάρχους όπως ο Δημήτρης ο Βουνάτσος. Εμένα δεν είναι απλός φίλος, είναι αδερφός ο Δημήτρης. Τον πρώην δήμαρχο του Μανταμάδου, με τον οποίο συγκρουστήκαμε και στο παρελθόν, δημάρχου, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, πρόεδρους φορέων, γιατρούς, ανθρώπους με τους οποίους συνυπήρξαμε στον αγώνα κατά της λαθρομετανάστευσης. Και από εδώ, εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες, θέλουμε να ξεκινήσει η διαμόρφωση του προγράμματός μας για την νησιωτική πολιτική. Μια νησιωτική πολιτική που αφορά βεβαίως το Βόρειο Αιγαίο. Αφορά τον Αϊστράτη, τη Λίμνο, τη Μυτιλίνη, την Εγνούσα, τη Χίο, τα Ψαρά, τη Σάμο, την Ικαρία, τους Φούρνους, τη Θήμενα. Σήμερα οι Σαμιώτες δεν μπόρεσαν να είναι εδώ, γιατί χθες μια μεγάλη καταστροφή στο Ηραίον οδήγησε το νησί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Αυτή όμως η καταστροφή δείχνει και το τι ακριβώς αντιμετωπίζουν οι νησιώτες. Και το λέω περισσότερο όχι για σας, αλλά για αυτούς που μας παρακολουθούν σε όλη την Ελλάδα μέσα από το διαδίκτυο, στην διαδικασία του προσυνεδριακού μας διαλόγου. Για τα νησιά δεν είναι μόνο αυτά τα οποία επισκέπτονται το καλοκαίρι για διακοπές οι κάτοικοι των μεγάλων πόλεων. Δεν είναι μόνο η εικόνα της παραλίας, της ταβέρνας, της ανεμελιάς, του ούζου, της χαράς και του Ζορμπά. Είναι το νησί, το αποκλεισμένο στα 9 Μποφόρ. Είναι ο νέος ο οποίος χτύπησε σε ένα τροχαίο ατύχημα και δεν έχει καράβι να μεταφερθεί, ούτε ελικόπτερο να προσγειωθεί. Είναι το νοσοκομείο που πρέπει να αντιμετωπίσει όλα τα περιστατικά εκείνα που θα χρειαστούν. Είναι οι δημόσιες υπηρεσίες που πρέπει να βρίσκονται σε κάθε νησί
για να μπορέσει να διατηρηθεί ο τοπικός πληθυσμός και άρα να υπάρχει ζωή στα νησιά, είναι η ανάγκη για ειδικά μέτρα που προβλέπει το Σύνταγμα, το άρθρο 101 του Συντάγματος, για την ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητας και την ανάγκη σε κάθε νόμο να προβλέπεται η ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητας, όπως επίσης και των απομακρυσμένων περιοχών. Και την χάνει σήμερα. Σήμερα που κάνουμε το προσυνέδριό μας, να βγει μια είδηση. Η ουσιαστική κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου του πρώην Υπουργείου Αιγαίου. Και το λέω αυτό γιατί. Διότι με το νέο σύστημα αναδιοργάνωσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου καταργούνται 4 διευθύνσεις. Μεταξύ αυτών καταργείται μία διεύθυνση στην οποία δεν φαντάζει πολύ σπουδαία από το όνομά της η πολιτική προστασία. Αλλά η πολιτική προστασία είναι η συνέχεια του λόγου που ιδρύθηκε το Υπουργείο Αιγαίου από τον Ανδρέα Πανδρέου. Είναι η παλαϊκή άμυνα. Καταργείται λοιπόν η παλαϊκή άμυνα, δηλαδή η προστασία των νησιών από τους ίδιους τους κατοίκους του. Καταργείται η εθνική άμυνα των νησιών. Καταργείται η διεύθυνση πολιτισμού. Και δεν εννοώ τη διεύθυνση πολιτισμού ένα μικρό μάγαζο που έκανε ρουσφέτια κατά καιρούς, αλλά εκείνη τη διεύθυνση του Υπουργείου Αιγαίου που οργάνωσε τις μεγάλες εκδηλώσεις της ρεγκάτας, των θειάσων του Αιγαίου, των αγώνων, των σχολικών αγώνων, των αθλητικών αγώνων, που έδωσαν επί χρόνια πολλά, επί δεκαετίες ζωή στα νησιά, των μεγάλων εκδηλώσεων προβολής και τουριστικής ανάπτυξης των νησιών μας, τις δυνατότητες να οργανώνονται ακόμα και στα μικρονήσια εκδηλώσεις, αλλά και θεσμοί, όπως στο Ναϊστράτη το Μουσείο της Αντίστασης, πινακοθήκες, προβολές, ντοκιμαντέρ τα οποία γυρίσαν όλο τον κόσμο. Αυτά όλα καταργούνται με μία απόφαση με το λύτη Τρόικας, την οποία εκτελεί η σημερινή κυβέρνηση. Εμείς λοιπόν εδώ από τη Μυτιλίνη τους λέμε ως ανεξάρτητοι Έλληνες, ως κίνημα και όχι ως κόμμα, και θα παραμείνουμε κίνημα, ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να καταστρέψει την ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητας και να ερημώσει τα ελληνικά νησιά. Θα αντισταθούμε όλοι οι Έλληνες και θα κινήσουμε όλους τους Έλληνες απέναντι σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται από τη μεριά των τοκογλύφων και των δανειστών και των τραπεζιτών. Γιατί ο σκοπός τους είναι να ερημωθεί η νησιωτική Ελλάδα. Σκοπός τους είναι να καταργηθούν όλες οι δομές. Βλέπουμε ότι καταργούνται οι ΔΟΗ στα περισσότερα μικρά νησιά, αλλά και στα μεγάλα νησιά, όπως εδώ συνέβη στην Καλονή και στο Πλωμάρι. Θα πρέπει και στη Μύθινο, και στο Μόλιβο. Εδώ λοιπόν σημαίνει ότι ουσιαστικά η κατάργηση των ΔΟΗ και η αντικατάστασή τους με τις πρακτικές εταιρείες που θα εξυπηρετούν τους τοκογλύφους, η κατάργηση των ΙΚΑ, η κατάργηση κέντρων υγείας, η υποβάθμιση των νοσοκομείων, η κατάργηση σχολείων, η μεταφορά των μαθητών, αυτό που ζείτε και εσείς σήμερα εδώ, στη Μυτιλίνη, θα οδηγήσουν στην ερημοποίηση των νησιών και στη μετατροπή τους σε all inclusive μονάδες που θα φιλοξενούν Γερμανούς συνταξιούχους σε νησιά τα οποία ουσιαστικά θα έχουν κατασχεθεί από τους τραπεζίτες μέσω του δανεισμού που δίνανε στο παρελθόν για τα στεγαστικά δάνεια και τα επιχειρηματικά δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε τουριστικές μονάδες. Αυτός είναι ο σκοπός της Τρόικας. Σκοπός της Τρόικας δεν είναι μόνο να πουληθούν κάποια νησιά, το οποίο και αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Τα τακμάκια, ας πούμε. Αλλά σκοπός τους είναι νησιά τα οποία έχουν λίγους κατοίκους να εγκαταληφθούν. Το έχουν πει ευθέως. Η διακοπή της εκτοπλοϊκής συγκοινωνίας δεν γίνεται για κανέναν άλλο λόγο και βεβαίως όχι για λόγους οικονομίας, παρά για να οδηγήσει στην ερημοποίηση των νησιών. Η ακτοπλοεία. Η ακτοπλοεία από τον Νοέμβριο και μετά, εάν περάσει ο νέος νόμος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, δεν θα υφίσταται. Καταργείται
η υποχρεωτική δεκάμινη ναύλωση των καραβιών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα εμφανίζεται το καλοκαίρι ένας εφοπλιστής, θα βάζει ένα καράβι για 3 μήνες που υπάρχει μεταφορικό έργο και δεν θα υποχρεούται το καράβι αυτό να το διατηρήσει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Το αποτέλεσμα, ακόμα και εκείνοι ακτοπλόοι οι οποίοι είχαν την ετήσια δρομολόγηση, δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν, διότι την περισσότερο μεταφορικό έργο θα το καλύπτουν αυτές οι νέες εταιρείες που θα μπαίνουν για λίγους μήνες το καλοκαίρι. Αποτέλεσμα, δεν θα υπάρξει κοινωνία. Και πόσο κοστίζει το κράτος? Το σύνολο του κόστους που επιδοτεί το η συγκοινωνία των νησιών είναι 100 εκατομμύρια ευρώ. 100 εκατομμύρια ευρώ. Όταν μόνο για το σιδηρόδρομο είναι 2 δισεκατομμύρια το χρόνο. Αλλά αν πάψει να υπάρχει ακτοπλοϊκή συγκοινωνία, θα πάψει να υπάρχουν τα νησιά. Προϋπόθεση λοιπόν για την ανάπτυξη νησιωτικότητας είναι η ενίσχυση της ακτοπλοϊκής διασύνδεσης. Και αυτό σημαίνει επιδοτούμενα δρομολόγια. Και όχι μόνο επιδοτούμενα δρομολόγια ακτοπλοϊκά για κάθε νησί βαπόρι από το κέντρο, αλλά και διανησιωτική σύνδεση. Διανησιωτική σύνδεση που θα δώσει τη δυνατότητα μεταφοράς των τουριστών από διαφορετικά συμπλέγματα. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει καράβι στη Μυτιλίνη και στον νομό Λέσβο, όπως και στη Λίμνο, από τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρειο Ελλάδα. Είναι αδύνατον να μην υπάρχει σύνδεση με τις Κυκλάδες ή με τα Δωδεκάνησα ή με τη Χίο και τη Σάμο. Η σύνδεση η ακτοπλοϊκή θα φέρει έσοδα στο κράτος και όχι έξοδο των 100 εκατομμυρίων. Η διακίνηση των τουριστών θα δώσει τη δυνατότητα ένας τουρίστας που έρχεται κατά μέσο όρο για 15 μέρες το καλοκαίρι στην Ελλάδα να επισκεφθεί τα διάφορα νησιωτικά συμπλέγματα. Και εμείς προτείνουμε και την επιδότηση ακόμα, τώρα που περνάει ο νόμος για τα υδροδρόμια και των υδροπλάνων που μπορούν να εξυπηρετούν παράλληλα με την ακτοπλοεία για τη διακίνηση και το χειμώνα αλλά και το καλοκαίρι. Το δεύτερο είναι αυτό που ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος, ο Καλλικράτης. Ο βραχίωνας, ο διοικητικός των μνημονίων είναι ο Καλλικράτης, όπου έγινε το εξής μεγάλο έγκλημα. Εδόθησαν αρμοδιότητες, πολλές τοπικές αυτοδιοίκησης, αλλά δεν δόθησαν πόροι. Ενώθηκαν δήμοι μεταξύ τους χωρίς να υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης των πολιτών. 2,5 με 3 ώρες θέλει κάποιος για να έρθει από τη δυτική άκρη της Μυτιλίνης στο κέντρο για να εξυπηρετηθεί στο δημοτικό κατάστημα. Χωρίς πόρους, χωρίς εργαζόμενους, χωρίς τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν οι πολίτες. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στον τομέα της υγείας. Κατάργηση των νοσοκομείων, υποβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και στα περιφερειακά κέντρα υγείας, λόγω έλλειψης και προσωπικού και μέσων. Μαθαίνω ότι στη Μυτιλίνη η μονάδα του νεφρού συνεχίζει να λειτουργεί, αλλά δεν υπάρχουν φίλτρα. Έχουμε φτάσει σε σημείο να μην υπάρχουν αναλώσιμα. Και την ίδια στιγμή που δεν υπάρχουν όλα αυτά, και εδώ θέλω να το προσέξετε, μαθαίνω ότι κυκλοφορούν στο νοσοκομείο διάφορες ιδιωτικές εταιρείες από την Τουρκία που παρέχουν υπηρεσίες ιατρικές μαζί με εισιτήριο ακτοπλοϊκό για να πάει κανείς απέναντι και να εξυπηρετηθεί σε νοσοκομείο της Τουρκίας. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά κάποιοι προσπαθούν με βία να περάσουν τις περίφημες συμφωνίες κάτω από το τραπέζι τις οποίες έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου. Αυτό όμως θα μπορούσε να γίνει εάν θα μπορούσαν τα νησιά μας να είναι ανταγωνιστικά. Πώς μπορεί να ανταγωνιστεί μια μικρομεσαία επιχείρηση στη Μυτιλίνη μια επιχείρηση απέναντι, όταν ο φόρος φυσικών προσώπων εδώ είναι 42% και εκεί είναι 10%. Πώς μπορεί να παλέψει μια επιχείρηση στη Σάμο, στη Χίο, στην Ικαρία, στη Μυτιλίνη, στη Λίμνο, μια επιχείρηση, και το ίδιο συμβαίνει και για τα Δωδεκάνησα, και για τη Ρόδο και για την Κο και για τη Σίμη και για τη Λέρο και για την Πάτμο και για όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Όταν απέναντι το πετρέλαιο για τη μεταφορά στοιχίζει 40% λιγότερο. Πώς είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει κανείς
Τα παράλια της Μικράς Ασίας. Όταν ο ΦΠΑ εδώ είναι 23% και εκεί είναι 5%. Άρα τι θα γίνει? Άρα εάν συνεχίσει αυτή η πολιτική της προσέγγισης και παράλληλα διατηρηθούν τα ίδια ποσοστά της φορολογίας, αυτό που θα γίνεται είναι αυτό που πρέπει να παραδεχτούμε ότι γίνεται ήδη. Γιατί κάποιοι το μελετούν και το υποστηρίζουν. Θα μπαίνουν όλοι στο βαπόρ, να πάμε ψωνίζουν από απέναντι. Το αποτέλεσμα θα κλείσει η αγορά. Αυτό είναι έγκλημα εθνικό. Είναι έγκλημα το οποίο πρέπει τώρα να σταματήσει. Με οποιοδήποτε τρόπο. Αντίστοιχα, είναι και τα θέματα που αφορούν την πρωτογενή παραγωγή. Οι κτηνοτροφικές μονάδες. Ποιο είναι το κόστος αυτή τη στιγμή για τον κτηνοτρόφο στη Μυτιλίνη της ζωοτροφής και ποιο είναι το κόστος απέναντι. Ποια είναι η φορολογία που μπαίνει από τη μια και από την άλλη πλευρά. Και εδώ μπαίνει και ο ρόλος της Αγροτικής Τράπεζας. Η Αγροτική Τράπεζα εδόθη εδώ για να σωθεί η Τράπεζα Πυραιός και ο κύριος Σάλλας, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, χωρίς την έκθεση BlackRock. Ποιος είναι ποιον, είναι πια ξεκάθαρο. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν ενισχύσεις των τραπεζών, όπως υπάρχουν αντίστοιχα και στη Θράκη. Όπως στη Θράκη είδαμε να ξεφυτρώνουν τράπεζες τουρκικές που αντικαθιστούν ουσιαστικά την χρηματοδότηση της πρωτογενούς παραγωγής, σε λίγο θα τις δείτε και εδώ. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός τους. Και ο άξονας που αναφέρθηκε προηγουμένως από τον Δήμαρχο Δημήτρη Βουνάτσο, Θράκη, Αιγαίο, Κύπρος, συνεχίζει να υφίσταται. Αυτός είναι ο στόχος της πολιτικής τους. Κωσοβοποίηση της Θράκης, ειδικές οικονομικές ζώνες εκεί, παράλυση ουσιαστικά της τοπικής οικονομίας, μεταφορά λαθρομεταναστών σε κέντρα κράτησης στη Θράκη, όπου βάσει του Μνημονίου 2 και με τις ειδικές οικονομικές ζώνες θα είναι εργαζόμενοι των 200 ευρώ, άρα ανεργία στους Έλληνες που διαμένουν εκεί, παραβίαση της συνθήκης της Λοζάνης με αλλίωση του συσχετισμού της θρησκευτικής μειονότητας των μουσουλμάνων με τον γηγενή ορθόδοξο πληθυσμό και ουσιαστικά παράδοση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας σε ένα μοντέλο παγκοσμιοποίησης το οποίο αυτή τη στιγμή προωθούν από τη μεριά της Γερμανίας. Αυτό είναι το πολιτικό διακύδευμα. Το πολιτικό διακύδευμα το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε όλοι είναι με ποιον είμαστε. Είμαστε υπέρ της διατήρησης της εθνικής κυριαρχίας της χώρας, μιας εθνικά κυρίαρχης χώρας με το Σύνταγμα, με τη Δημοκρατία και με τους εκλεγμένους ηγέτες από το λαό της, ή υπέρ της αποδοχής της παγκοσμιοποίησης και της νέας τάξης πραγμάτων της πρότασης Μέρκελ που στηρίζει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ ό,τι απέμεινε και από τα δύο μαζί με τη Δημάρ που λένε Νέα Δημοσιονομική Ένωση της Ευρώπης με κατάργηση έννοιας του έθνους κράτους. Γιατί εκεί πάνε. Και αυτό πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι είναι το ερώτημα. Ποιοι είναι υπέρ της κατάργησης της χώρας και της υποταγής σε μια επικυρίαρχη Γερμανία που θα διατάζει, όπως διατάσσει αυτή τη στιγμή τους σημερινούς κυβερνώντες, τρέμει το φιλοκάρδι τους. Τους κρατάει η Μέρκελ και έρχεται η Μέρκελ να τους δει ή ο κύριος Φούχτελ ή ο κύριος Ράχενμπαχ ή ο κύριος Τρόλ, πώς τον λένε αυτόν, Τρα, και γονατίζουν οι επίτροποι ή μια κυρίαρχη χώρα που θα λέει εδώ είναι Ελλάδα. Εδώ εκλέγεται η κυβέρνηση από τον ελληνικό λαό. Εδώ είναι η χώρα της δημοκρατίας. Εδώ είναι η ανεξάρτητη Ελλάδα. Ο πρώτος λοιπόν στόχος όπως βλέπουμε είναι αυτός ο άξονας. Θράκη, νησιά. Και μετά Κύπρος. Γιατί αυτός ο στόχος έχει και το κόστος του. Το μέσον του μάλλον. Για να δούμε πόσο κοστίζει ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο ή ένα αεροπορικό εισιτήριο για να έρθει κανείς στη Μυτιλίνη και πώς είναι δυνατόν να κοστίζει πενταπλάσιο το εισιτήριο για τη Μυτιλίνη από ό,τι στοιχίζει για την Κρήτη. Για ποιο λόγο? Για ένα λόγο. 120 ευρώ για τη Θεσσαλονίκη, ακριβώς. Για ένα λόγο. Διότι
ουσιαστικά αυτό το σχέδιο έχει διαμορφωθεί εδώ και πολλά χρόνια και αρχίζει να εφαρμόζεται. Και θα σταματήσει μόνο με έναν τρόπο. Εάν όλοι μας αντιληφθούμε τι πρόκειται να συμβεί στην πατρίδα μας. Εμείς, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, έχουμε από την πρώτη στιγμή επισημάνει αυτή την πολιτική και το πώς εφαρμόζεται αυτός ο σχεδιασμός. Έχουμε πει τι θα συμβεί την ώρα που οι συγκυβερνώντες έλεγαν ψέματα στον ελληνικό λαό. Όταν το Μάιο και τον Ιούνιο έβγαινε ο κύριος Σαμαράς και έλεγε στους συνταξιούχους ότι αν δεν ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ αντίστοιχα, δεν θα πάρετε συντάξεις και μισθούς. Γιατί δεν θα πάρουμε τη δόση. Η δόση το ψήφισαν οι συνταξιούχοι. Η δόση δεν ήρθε τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, ούτε τον Σεπτέμβριο. Το Δεκέμβριο ήρθε η δόση. Τα λεφτά πληρώθηκαν από τη φορολογία των Ελλήνων. Όμως ο εκβιασμός πέρασε. Όπως ο εκβιασμός πέρασε και στους βουλευτές, όταν τους είπαν ότι αν δεν ψηφίσετε το μνημόνιο 17 Νοεμβρίου, θα φαλείρει η χώρα. Και η βοήθεια δεν ήρθε ούτε τότε. Και από τον έναν εκβιασμό πάμε στον άλλον, μέχρι να παραδοθεί το σύνολο της χώρας. Σε αυτόν τον εκβιασμό εμείς λέμε όχι. Η Ελλάδα δεν εκβιάζεται. Δεν γονατίζει, δεν προσκυνά. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και ποια είναι η πρόταση. Τι μπορούμε να κάνουμε. Η πρόταση λοιπόν είναι μία. Πρώτα απ' όλα, όταν ο κατακτητής μπαίνει στο σπίτι σου, το πρώτο που κάνεις είναι διώχνεις τον κατακτητή. Άμεση κατάργηση των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων μονομερώς από τη μεριά της χώρας. Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου. Ποια είναι τα λεφτά που χρωστάμε πραγματικά. Οι Έλληνες δεν είμαστε παταχτσίδες, αλλά δεν είμαστε και κορόιδα. Δεν είναι δυνατόν στο πρώτο μνημόνιο να δανείζεται η χώρα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην οποία έχει στείλει το χρυσό της, με 1%, 1,2%, και να βάζουν καπέλο από τη μεριά της Deutsche Bank 6%. Αυτό το χρέος είναι χρέος απεχθές. Δεν το αναγνωρίζουμε και δεν το πληρώνουμε. Άλλο χρέος. Για ποιο λόγο να πληρώσει η Ελλάδα τα 2 δισεκατομμύρια της Siemens, τα οποία χάρισε και με ποιο δικαίωμα ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος, επειδή τα παίρνανε με μαύρες σακούλες στα κόμματα της μεταπολίτευσης, επειδή τους κρατάνε με φωτογραφίες, επειδή τους κρατάνε με λογαριασμούς, επειδή τους κρατάνε με τον Χριστοφοράκο, τον οποίον αυτή τη στιγμή η κυρία Μέρκελ φιλοξενεί στο Μόναχο, εκβιάζοντάς τους. Επειδή τους κρατάνε από τα υποβρύχια που γέρνανε και που τα δώσαν στο Σάφα και έκλεισε ο Σκαραμαγκάς με τη συμφωνία που υπέραψε ο Βενιζέλος αυτή τη στιγμή. Ή επειδή τους κρατάνε από αυτούς που χυμάτισαν στην Ελλάδα για την πτώχευσή της μέσω των ασυντίες. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό λοιπόν το χρέος από όλες αυτές τις συμβάσεις, τα 200 εκατομμύρια του Άκη που δεν βρίσκουν, έχουν βρει ένα σπίτι, λέει, μόνο και ούτω καθεξής, είναι το επωνίδιστο χρέος. Το επωνίδιστο χρέος που ούτε αυτό αναγνωρίζουμε και δεν το πληρώνουμε. Και εδώ θα σας πω ότι υπάρχει προηγούμενο. Έτσι δεν διαγράψαμε τα χρέη της Γερμανίας μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Και εδώ υπάρχει το θέμα των αποζημιώσεων της Ελλάδος. Και δεν είναι μόνο οι αποζημιώσεις, είναι το δάνειο. Το κατοχικό. Οι παλιότεροι το θυμάστε. Κατοχικό δάνειο, το οποίο πήραν οι Γερμανοί από τα ταμεία των υπογείων της Τραπέζης Ελλάδος, αναγνωρίστηκε σε όλες τις χώρες το πληρώσαν εκτός από την Ελλάδα. Τρίτον, άμεση εφαρμογή οικονομικής πολιτικής χαμηλής φορολογίας. Κανείς δεν μπορεί να πληρώσει φόρους από τους και τα χαράσια. Είναι αδυνατόν. Και όσοι είχαν. Και όσοι είχαν, και ούτε τη ΔΕΗ ακόμα, και όσοι είχαν στην άκρη 2-3 φράγκα, δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν τα χαράτσια για την ιδιωτική περιουσία. Το κεραμίδι του Έλληνα, για το οποίο δουλέψανε γονείς, παππούδες και ούτω καθεξής και αφήσανε ένα σπίτι ή ένα χωράφι, δεν θα υπάρχει σε λίγο. Γιατί η βαριά φορολογία που κάνουν, που βάζουν στα ακίνητη περιουσία, θα οδηγήσει στην κατάσχεση της ακίνητης περιουσίας. Και αφού κατασχέσουν εκείνη την περιουσία, είδατε ότι ήρθαν τώρα, λέει, και αγοράζουν τα κόκκινα δάνεια. Αγοράζουν τα κόκκινα δάνεια
προκειμένου να προχωρήσουν οι εισπρακτικές εταιρείες μαζί με την εισπράξη των φόρων σε κατάσταση των σπιτιών. Για να βάλουν τους Έλληνες να είναι ενοικιαστές στα σπίτια τους και εργαζόμενοι των 200 ευρώ και ίσως θα τους πετάνε ένα κομμάτι ψωμί για να επιβιώσουν. Αυτή είναι η πολιτική της Τρόικας που ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση. Τι λέμε εμείς λοιπόν? Όσα δάνεια υπάρχουν αυτή τη στιγμή στεγαστικά, καταναλωτικά, τα οποία δίνονται από τις τράπεζες, τις οποίες ανακεφαλαιώσαν οι Έλληνες, γιατί το χρέος πάει στον ελληνικό λαό και δεν ανακεφαλαιώσει τραπεζών. Κούρεμα κατά 50% και πάγωμα όλων των δανείων, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του καθενός. Μικρομεσαία επιχείρηση χρωστάει από ΦΠΑ, χρωστάει από χαράτσια, δεν μπορεί να πληρώσει. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Βάζει το λουκέτο και κλείνει, απολύονται οι εργαζόμενοι. Μπαίνουν στο Ταμείο Ανεργίας, πληρώνονται πάλι από το Ταμείο Ανεργίας. Τι λέμε? Ρύθμιση 100, 200, 300 δόσεις. Βγαίνει από την Τηρεσία, παίρνει φορολογική ενημερότητα, παίρνει ασφαλιστική ενημερότητα, ξεκινάει να δουλεύει. Ξεκινάει να αποδίδει το ΦΠΑ. Μείωση της φορολογίας κάτω από τα όρια της φορολογίας των χωρών με τους οποίους συνορεύουμε. 10% έχει φορολογία η Τουρκία, 8% στην Ελλάδα. 10% έχει η Αλβανία, 8% στην Ήπειρο. 8% έναντι του 10% της Βουλγαρίας ή των Σκοπίων. Μόνο έτσι θα γίνουμε ανταγωνιστικοί. Και τότε ας έρθουν τουρίστες από τη Μικρά Ασία να ψωνίζουν στη Μυτιλίνη και όχι η Μυτιλίνη να πηγαίνουν απέναντι. Μείωση των καυσίμων. Ποιοι κονομάνε από τα καύσιμα αυτή τη στιγμή? 0,40 είναι το κόστος του πετρελαίου όπως βγαίνει από τα δηληστήρια. Και φτάνει στο 1,70. Το 1,30 από αυτούς που κάνουν λαθρεμπόριο ή από τη διαφορά του ναυτιλιακού πετρελαίου ότι με την υψηλή τιμή του καυσίμου κίνησης αυξάνονται όλες οι υπηρεσίες. Πώς θα στείλεις τα προϊόντα από τη Μυτιλίνη όταν το φορτηγό που είναι εδώ βάζει πετρέλαιο κατά 40-50% περισσότερο από την άλλη πλευρά? Και το ίδιο ισχύει σε όλη την Ελλάδα, το ίδιο ισχύει για τα καράβια, το ίδιο ισχύει παντού. Μείωση λοιπόν του πετρελαίου και κίνησης και θέρμασης στο 1 ευρώ προκειμένου να υπάρχει κατανάλωση και να βγάζει περισσότερα το κράτος. Αυξήσανε το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή θέρμασης και αντί να έχουν έσοδα, έχουν έξοδα. Μέσα μπήκε το κράτος. Μείωση λοιπόν του κόστους του καυσίμου και περισσότερα έσοδα για το κράτος. Αυτές είναι προτάσεις τις οποίες διαμορφώνουμε με την εθνική μας αντιπρόταση. Και να σας πω και κάτι. Υπάρχουν τομείς που μπορούν να ενισχυθούν άμεσα χωρίς να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ το κράτος. Γιατί λένε ότι θα βρείτε τα λεφτά. Εάν παραδείγματος χάρη, αντί να δώσεις στην ακτοπλοεία ενισχύσεις με χρήματα που δεν υπάρχουν. Αντί να δώσεις επιδοτήσεις στους αγρότες, δώσ' τους για κάποιο χρονικό διάστημα φορολόγητο πετρέλαιο και έτσι επιδοτείς έμεσα χωρίς να κοστίσει το κράτος απολύτως τίποτα. Θα ξαναμπορέσουν από τη μια μεριά οι αγρότες να παράγουν, από την άλλη να ενισχύσουμε την ακτοπλοεία και τις συνδέσεις των νησιών, θα είναι υποχρεωμένοι να κάνουν τα δρομολόγια και θα στηριχθούμε στους δύο βασικούς τομείς, στην πρωτογενή παραγωγή και στον τουρισμό μας. Αυτά είναι τα δύο στοιχεία που μαζί με την ναυτιλία μπορούν να δώσουν το αύριο. Και αυτά τα λέω όλα χωρίς τον τελευταίο παράγοντα για τον οποίο γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Τον ορυκτό πλούτο της χώρας. Γιατί ο στόχος όλων αυτών των πολιτικών της υπαγωγής της Ελλάδος ουσιαστικά στη μέγενη των δανειστών είναι αυτό που υπάρχει κάτω από τη γη και κάτω από τη θάλασσα. Μας λέγανε ότι δεν υπήρχαν ο κύριος Παπανδρέου στη ΔΕΘ πριν από 2 χρόνια. Και έρχεται τώρα η Deutsche Bank και λέει ότι η νότια της Κρήτης μόνο από φυσικό αέριο είναι 300 δισεκατομμύρια. Αναβλύζει το πετρέλαιο στη Ζάκυνθο και στα Γιάννενα. Ορυκτός πλούτος παντού. Το νορβηγικό πλοίο που κατέβηκε από την Κέρκυρα μέχρι την νότιο Κρήτη βρήκε παντού κοιτάσματα. Κοιτάσματα υπάρχουν και στο Αιγαίο. Και τι έκανε η Κύπρος σήμερα? Βγαίνει ο κύριος Αναστασιάδης, ο οποίος βέβαια είναι μνημονιακός και αυτός, και μάλιστα πάει και πακέτο με το σχέδιο ΕΝΑ να το περάσει, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, και λέει, για να έχει διπλωματικό όπλο, τιτλοποίηση των μελλοντικών εισόδων
προς όφελος του κράτους. Τι τους λέγαμε προεκλογικά εμείς? Τους είπαμε αυτό ακριβώς. Αφού γίνει η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου, τιτλοποιείς τα μελλοντικά έσοδα από το φυσικό αέριο, αλλά εσύ ως κυρίαρχο κράτος και χωρίς να το έχει κατασχέσει η Τρόικα και οι δανειστές, αποπληρώνεις το πραγματικό σου, την πραγματική σου οφειλή και όχι τα καπέλα που βάλανε και ξεκινάει η οικονομία από το μηδέν. Ο στόχος τους όμως είναι άλλος. Είναι να δημεύσουν τον ορυκτοπλούτο, να κατασχέσουν τα πετρέλα και το φυσικό αέριο, να μετατρέψουν τη χώρα σε μία έρημο και να εκμεταλλευτούν τον πλούτο που περιέγραψε ο Αντώνης Σαμαράς, όχι ως ελληνικό ορυκτοπλούτο, αλλά ως ευρωπαϊκό. Λάθος κάνετε. Δεν είναι ευρωπαϊκός ορυκτός πλούτος. Είναι ελληνικός ορυκτός πλούτος, είναι ελληνική ΑΟΣ, είναι ελληνικά θαλάσσια σύνορα, είναι ελληνικός αέρας και αυτός ο τόπος έχει βαφτεί με πολύ αίμα για να το παραδώσετε κάποιοι που σας κρατάνε με τις μαύρες σακούλες της Siemens. Αυτός ο τόπος έχει κάνει αγώνες για την απελευθέρωση και δεν πρόκειται να παραδοθεί για κανένα υποταγμένο Σαμαρά και Βενιζέλο, για καμία Τρόικα, για κανένα τραπεζίτη, γιατί αυτός ο λαός θα ενωθεί, γιατί αυτός ο λαός θα απελευθερωθεί. Γιατί η αξία της ελευθεριάς και της δημοκρατίας είναι ισχυρότερη του δίκαιου των τραπεζιτών. Και σε αυτά εδώ τα νησιά, σε αυτά τα νησιά που αποτελούν τα σμαράγδια της πατρίδας μας, σε αυτά τα νησιά τα οποία μάθαν να ζουν ελεύθερα και να απελευθερώνονται από μόνα τους, με τον περίπλου του Κοντοριώτη και του Αβέροφ, τους λέμε μη σκέφτεστε να τα κάνετε γυροκομεία Γερμανών, γιατί θα γίνουν νεκροταφεία κατακτητών. Σας ευχαριστώ πολύ.